αυτές τις μέρες στην Κρήτη βρίσκεται στην ουσία όλο το ηγετικό κλιμάκιο της Eurobank. Άρα στα πλαίσια της επικοινωνιακής επαφής ανοίγουμε την παρένθεση και θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας σήμερα, τον κύριο Κωνσταντίνο Βασιλείου. Η τράπεζα δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται, βεβαίως έχει μεσολαβήσει πανδημία. Δείχνει όμως να επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη δυναμική, με βάση ανακοινώσεις της, που αναπτύσσει η Κρήτη, ιδίως στον τομέα του τουρισμού. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, οι ζέστες από τη μια, η οικονομία από την άλλη, υπάρχουν ερωτηματικά. Να δούμε πόσο θα μας βοηθήσετε. Αλλά ας ξεκινήσω με το λόγο παρουσίας της Eurobank στην Κρήτη αυτό το διάστημα. Ο λόγος παρουσίας είναι, πρώτον κύριο, δεν ερχόμαστε πολύ συχνά, όπως ξέρετε. Όχι πάντα βέβαια σε τέτοια έκταση και σύσσωμη όλη η διοίκηση της τράπεζας, αλλά και εγώ και οι συνεργάτες μου ερχόμαστε συχνά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά 2 φορές το χρόνο. Και ο λόγος πάντα είναι η επικοινωνία με τους πελάτες μας, με τους συναδέλφους μας, με όλους τους φορείς και τους παράγοντες της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, γιατί αν δεν συνομιλείς, δεν αφουγκράζεσαι τα θέματα που υπάρχουν, δεν μπορείς να προσφέρεις και λύσεις. Οι λύσεις χτίζονται μέσα από τον διάλογο. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κεντρικό στην φιλοσοφία μας και πάντα κάνουμε πολύ συχνές επισκέψεις στο χώρο εργασίας των πελατών μας και όχι το αντίθετο, οι πελάτες να έρθουν στα δικά μας τα γραφεία. Τώρα, κύριε Βασιλείου, έρχεστε σε μία περίοδο που όλος ο πλανήτης, έτσι περαιτέρω μία χώρα, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, όπως η δική μας, που πέρασε 10 χρόνια σοβαρών κραδασμών, είμαστε σε μία περίοδο επάλληλων κρίσεων, πολλές φορές και αλληλοκαλυπτόμενων. Μέχρι να βγούμε από την πανδημία, πέσαμε στην έναρξη ενεργειακής κρίσης, ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία και αναρωτιέμαι, είναι το κλίμα αισιόδοξο για περιοχές όπως η Κρήτη, πώς το βλέπετε δηλαδή, εσείς ποια είναι η οπτική σας, όπου λέμε ότι είναι από τις ναυαρχίδες στο τουριστικό προϊόν? Και όχι μόνο, θα πρόσθετα εγώ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν τίθεται θέμα και αναφισβήτητα. Είναι όπως θα περιγράψετε, μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Απ' την άλλη όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και όπως ταχύτατα έρχονται οι κρίσεις και την ταχύτητα της προσαρμοστικότητας στην οποία επιδεικνύουμε γενικώς ως ανθρώπινο είδος παγκόσμια και βεβαίως και εδώ στην χώρα μας. Τώρα, αναφορικά με την Ελλάδα γενικότερα και την Κρήτη, γιατί και η Κρήτη είναι μέρος της Ελλάδος. Και σε σχέση με τον τουρισμό, αν μου επιτρέπετε, που ιδίως στο θέμα των κρίσεων θεωρείται ότι είναι και ευαίσθητο προϊόν. Γι' αυτό σας ρωτώ ποια είναι η τάση. Πάρα πολύ σωστά. Εμάς η άποψή μας είναι η εξής. Η διαφορά αυτής της κρίσης, των κρίσεων μάλλον των πρόσφατων και της πανδημίας και το θέμα της ενεργειακής κρίσης όπως και των πληθωριστικών πιέσεων με την προηγούμενη κρίση που βίωσε η χώρα μας, την κρίση χρέους, είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μέρος ενός γενικότερου θέματος το οποίο το βιώνουν όλες οι χώρες. Δεν είμαστε μια ειδική περίπτωση η οποία θα έπρεπε να λύσουμε τα θέματα μόνοι μας χωρίς να αφορούν άλλους. Αυτό από μόνο του έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, αλλά είναι η πραγματικότητα, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα πλεονέκτημα ότι περιμένουμε το επόμενο διάστημα ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό από διαρθρωτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα αγγίξει τα επόμενα 7 χρόνια τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, αυτό δεν είναι, μιλάμε για νούμερα, αλλά να το βάλουμε σε σχετικούς αριθμούς. Αν βάλεις τα επόμενα 7 χρόνια 90 δισεκατομμύρια ευρώ,
Αυτά είναι περίπου γύρω στα 12 δισεκατομμύρια το χρόνο, είναι γύρω στο 8% του καθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Και αυτά δεν είναι θεωρητικά χρήματα. Ήδη πολλές από τις πρωτοβουλίες υλοποιούνται. Γι' αυτό και η χώρα, μάλιστα χτες διάβαζα, το οποίο είναι και πάρα πολύ κοντά με τις προβλέψεις μας, το ξέρετε και ο ίδιος το συζητήσαμε και πρόσφατα, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι η ανάπτυξη της χώρας για φέτος θα αγγίξει το 3,6%. Οι αρχικές προβλέψεις βεβαίως ήταν γύρω στο 5%, και αυτό δείχνει ήδη ότι τα απόνερα του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης, μειώνουν τον ρυθμό ανάπτυξης, αλλά 3,6% και πάλι δεν είναι ένας μικρός ρυθμός ανάπτυξης. Τώρα, από την άλλη, δύο μονάδες κάτω, επίσης δεν είναι ένας μικρός ρυθμός. Βεβαίως. Mm. Δεν λέμε ότι τα πράγματα είναι ευχάριστα, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει κρίση, δεν λέμε ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά μαύρα σύννεφα. Συζητάμε όμως αν σε αυτό το περιβάλλον ποια θα είναι και σε τι έκταση η επίπτωση στην χώρα μας. Φαίνεται λοιπόν, ναι, ότι τουλάχιστον για το 2022, και εκεί συγκλίνουν και οι δικές μας αναλύσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, ότι η χώρα μας φαίνεται το 2022 ότι αυτή την τεράστια κρίση θα την περάσει σχετικά ανώδυνα. Δεν πάβει 3,6% ανάπτυξη, 3,5% ανάπτυξη να είναι ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός. Τώρα, επειδή να το συνδυάσουμε και αυτό με τον τουρισμό. Ο τουρισμός συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτό. Οι προβλέψεις, ακόμα και οι αισιόδοξες προβλέψεις που υπήρξαν φέτος για τον τουρισμό, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει ότι οι κρίσεις έχουν και κάποιες ευκαιρίες. Σε κάποιο μεγάλο βαθμό αυτό είναι αποτέλεσμα της μεταπανδημικής κρίσης, αν μπορούμε να μιλάμε βέβαια για μεταπανδημία, γιατί η πανδημία δεν έχει τελειώσει και θα δεν έχει δούμε, θα δούμε, γιατί ξαναρχίσαν τα όργανα από ό,τι φαίνεται, κύριε Βασιλείου. Εντάξει, είναι υπάρχει αυτό... λοιπόν μία τάση να είναι μία καλή τουριστικά χρονιά στην Ελλάδα, άρα και στην Κρήτη που είναι ένας από τους πυλώνες για το τουριστικό προϊόν. Σωστά. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής δείχνουν ακριβώς αυτό, τα στοιχεία που έχουμε εμείς από όλους τους πελάτες μας στην Ελλάδα, αλλά και συμπεριλαμβανομένων και των πελατών μας στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι με τις γκαραντί κρατήσεις τις οποίες έχουν οι πελάτες μας, τα έσοδα στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα ξεπεράσουν τα έσοδα του 2000, ακόμα και του 2019. Άρα μιλάμε φέτος για μια εξαιρετική χρονιά στο θέμα των εσόδων τουλάχιστον. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση χτυπάνε και το κομμάτι του τουρισμού, οπότε τα κόστη είναι αυξημένα. Άρα στα έσοδα οι προβλέψεις και οι τάσεις είναι ότι θα πάμε εξαιρετικά και ως χώρα και επιχειρήσεις επιμέρους. Στο θέμα του κόστους τα κόστη θα είναι αυξημένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με τρομερά αυξημένα έσοδα οι περισσότερες εταιρείες θα είναι σημαντικά κερδοφόρες. Άρα τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Άρα λέτε μπορεί το κόστος να τσιμπά προς τα πάνω και είναι λογικό αυτό. Παρ' όλα αυτά η τάση που καταγράφεται στο τουριστικό ρεύμα είναι αυτή που μάλλον θα καλύψει, δεν θα πω υπερκαλύψει, και την αύξηση του κόστους στη λειτουργία. Σωστά? Θα καλύψει εν μέρη και την αύξηση του κόστους. Εμάς η προβλέψη μας είναι ότι αν συνεχίσει η ίδια τάση, είμαστε αρκετά μέσα στο καλοκαίρι, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι last minute κρατήσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα έσοδα και φυσικά και στην κερδοφορία. Θεωρούμε ότι τα έσοδα θα κάνω μια πρόβλεψη, η οποία δεν είναι αισιόδοξη, είναι ρεαλιστική, με τα νούμερα που έχω πάρει στους πελάτες μας μέχρι και χτες, ότι τα έσοδα θα είναι, μπορεί και κατά μέσο όρο 5 με 10% παραπάνω από το 2019, όμως σε επίπεδο κερδοφορίας η κερδοφορία θα αγγίξει τα επίπεδα του 19, ίσως και λίγο λιγότερο, λόγω αυξημένου κόστους. Μάλιστα. Βοηθήστε με στο εξής, παρακαλώ πολύ. Με αυτή την τάση που αρχίζει και διαμορφώνεται, ξεδιπλώνεται ή όχι ακόμη, είναι συντηρητικό, γιατί έχει ενδιαφέρον για τα επόμενα χρόνια, και μία τάση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, ή εκεί είναι πιο κρατημένα τα πράγματα? Εκεί πέρα, κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς, εδώ είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Από πλευράς διάθεσης υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση επενδύσεων.
Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, οποιοδήποτε επενδυτής, την οποιαδήποτε επένδυση την βλέπει μέσω μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί να τη βλέπει με ορίζοντα ενός-δύο χρόνων. Δεν είναι ρεαλιστικό. Και βεβαίως όλους αποσχολεί η κρίση η οποία δημιουργείται παγκόσμια αυτή τη στιγμή με τάσεις, ακόμα και πολύ σημαντικές οικονομίες ευρωπαϊκές πιθανώς να έχουν και ύφεση μέσα στο 2023, αλλά βλέποντας τις τάσεις τα επόμενα 10 χρόνια, οι τάσεις είναι πολύ θετικές. Γιατί στο θέμα του τουρισμού και γενικότερα στο θέμα διασκέδασης ταξιδιών, αυτή τη στιγμή είναι μια παγκόσμια βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία στον κόσμο. Και δεν έχουμε χρόνο, αλλά ευχαρίστω κάποια άλλη στιγμή να σας το αναλύσω γιατί συμβαίνει αυτό. Συγκεκριμένα στη χώρα μας έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόντους τα τελευταία χρόνια, και γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός ελκυστικός προορισμός και γιατί έχουν γίνει και επενδύσεις σε υποδομές, αλλά και αναβάθμιση του προϊόντος και με καινούρια ξενοδοχεία, αλλά και σημαντικές αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις συγκεκριμένων ξενοδοχείων, και γιατί καρπωνόμαστε και νομίζω και μια πάρα πολύ καλή διαχείριση της πανδημικής κρίσης. Άρα η διάθεση για επενδύσεις είναι σημαντική. Και τα κεφάλαια, πιστέψτε με, υπάρχουν και ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικά κεφάλαια και Eurobank συγκεκριμένα, αλλά και συνολικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θέλει να χρηματοδοτήσει τέτοιες επενδύσεις, και υπάρχουν και φυσικά και όλοι οι αναπτυξιακοί νόμοι και το Ταμείο Ανάκαμψης που βοηθάει στην κατεύθυνση. Άρα σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι με άρθρα το 10 είμαστε στο 10 σε επίπεδο διάθεσης. Όμως για να προχωρήσουν οι επενδύσεις χρειάζονται νούμερο ένα να βρει τη γη και οικόπεδα, και τώρα μιλώντας εδώ με πολλούς ξενοδόχους και δυνητικούς επενδυτές στην Κρήτη, δεν είναι και το πιο εύκολο να βρεις ένα οικόπεδο ακριβώς όπως το θέλεις. Δεύτερον, υπάρχει όλο το θέμα το διαδοτικό. Υπάρχουν επενδύσεις οποίες εμείς τις έχουμε εγκρίνει ως Eurobank, και δεν μιλάω για μία επένδυση, μιλάω για 5 συγκεκριμένες επενδύσεις με πελάτες μας, στους οποίους εμπιστευόμαστε απόλυτα και είναι εξαιρετικοί στην δουλειά τους και θέλουμε να κάνουμε μαζί τους και το επόμενο βήμα. Όμως το διαδοτικό κομμάτι έχει καθυστερήσει και δεν βλέπω να ξεμπερδεύουμε πριν από τους επόμενους 12 μήνες. Άρα, συμπέρασμα, διάθεση για επενδύσεις υπάρχει, κεφάλαια υπάρχουν, ίσως το θέμα της γης με ακριβώς τις προδιαγραφές που θέλει κάποιος επενδυτής είναι ένα μικρό θέμα, και δεύτερον πρέπει να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα το ιδιωτικό. Λοιπόν, επειδή βεβαίως εσείς κάνετε την περιοδία σε όλη την Κρήτη, να πω σήμερα θα στα Χανιά και θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε από κοντά, εγώ θα πάω λίγο πιο στοχευμένα στο χρόνο που έχουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στο Ταμείο Ανάκαμψης και ξέρω ότι εσείς προσωπικά το δουλεύετε για λογαριασμό της τράπεζάς σας. Λοιπόν, υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα. Διότι το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως είναι το σωστό, για πολύ κόσμο, και πάω στον κόσμο των επιχειρηματιών, ανεξαρτήτως κλίμακας, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Η χώρα διαχρονικά, κύριε Βασιλείου, έχει διάφορα διαρθρωτικά πακέτα, κοινοτικά πλαίσια στήριξης, πακέτα Delors, θυμάμαι παλιά, μεσογειακά ολοκληρωμένα. Η διάχυση και ο τρόπος που έγινε εν πωλής, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι μία από τις αιτίες βαριών στρεβλώσεων στην ελληνική οικονομία και ανισοκατανομών. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι, θα υπάρξει ισορροπία ούτως ώστε η διάχυση να πάει όσο το δυνατόν σε περισσότερο ενδιαφερόμενο κόσμο που δύναται, να το πω έτσι μαξιμαλιστικά, που είναι και της μόδος η λέξη, σε όσο το δυνατόν, αν όχι όλες τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρές και μεσαίες, που αυτοί καλώς ή κακώς είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και πόσο έτοιμοι είστε? Πάρα πολύ καλή ερώτηση και πάρα πολύ εύλογη, και νομίζω αποσχολεί τους πάντες. Θα σας απαντήσω πάντα ευθέως, αλλά θα ήθελα να μην εστιαστούμε μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, και θα γίνω συγκεκριμένος γιατί θα ήθελα να εστιαστούμε στο σύνολο των προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, πρώτον και να πούμε ότι φυσικά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
για το μέγεθος της επιχείρησης, η οποία θα ζητήσει να δεχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρώτα να πούμε τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας έχει δύο πυλώνες. Το σύνολό του είναι 31 δις περίπου, 18 δις είναι επιχορηγήσεις και 11 δις θα είναι δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία μαζί με τα δάνεια συγχρηματοδότηση που θα δώσουν εμπορικές τράπεζες, καθώς και τα ίδια κεφάλαια, δημιουργούν την προοπτική επενδύσεων γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. On top από τα 18 δισεκατομμύρια που είναι τα grants. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις είναι σε διαφόρους πυλώνες. Είναι πολλαπλοί πυλώνες. Κάποιος, εμείς τα έχουμε δει στη λεπτομέρειά τους, αλλά κάποιος θα πρέπει να έχει την διάθεση και την όρεξη να διαβάσει τουλάχιστον 3 ώρες όλους τους πυλώνες που στοχεύουν στην οικονομία. Εκεί πέρα αφορούν και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις άμεσα ή έμεσα, αλλά και γιατί λέω έμεσα, γιατί αφορούν και εμάς τους ίδιους τους ιδιώτες. Σας δίνω ένα παράδειγμα ότι θα υπάρχουν επιχορηγήσεις για την, αναβάθμιση ενεργειακή των σπιτιών μας. Θα υπάρχουν επιχορηγήσεις για την ψηφιοποίηση των σπιτιών μας. Άρα λοιπόν θα δίνεται μια επιχορήγηση, ας το πούμε με τη μορφή κουπονιού, στον κύριο Γιώργο Σαχίνη για να βάλει οπτική ίνα στο σπίτι του. Άρα εκεί πέρα ποιος θα την τοποθετήσει αυτή την οπτική ίνα? Μια μικρή επιχείρηση. Δεν θα την τοποθετήσει απαραίτητα μια μεγάλη επιχείρηση. Ή αν θα κάνετε μια ενεργειακή αναβάθμιση στο σπίτι σας, νομίζω θα δικαιούστε μέχρι 25.000 ευρώ. Μια μικρή επιχείρηση κατασκευαστική θα κάνει την τοποθέτηση των αλουμινίων ή των προσώψεων. Άρα και έμεσα και άμεσα, εκεί αφορά μικρές επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά τα δάνεια, δεν υπάρχει βεβαίως κανένας περιορισμός στο μέγεθος επιχείρησης και μάλιστα η σειρά, ο τρόπος που λειτουργεί είναι first come, first serve. Όποιος κάνει μία αίτηση την οποία θα αξιολογήσει θετικά η τράπεζα, δικαιούται τα χρήματα. Όμως, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα δάνεια είναι έτσι σχεδιασμένο που θα έλεγα ότι αφορά πιο μεσαίες και πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως, υπάρχουν άπειρα άλλα εργαλεία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει το περίφημο ΤΕΠΗΧΑ 2 που αφορά όχι κατεξοχήν, αποκλειστικά τις μικρές και μικρομεσαίες. Έξω από το Ταμείο Συνοχής το συγκεκριμένο που αναφέρατε, έτσι? Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, το οποίο δίνεται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο το 40% του δανείου είναι εντελώς άτοκο. Όταν λέμε εντελώς άτοκο, εννοούμε μηδέν. Να θυμίσω το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα δάνεια τα οποία θα χορηγηθούν από το Ταμείο μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των τραπεζών, το κόστος είναι 0,35% σταθερό και πολύ σωστά το συζητάμε, γιατί είναι ένα καταπληκτικό και πάρα πολύ ελκυστικό κόστος. Όμως αυτό το 0,35% που εγώ σας λέω με ειλικρίνη ότι απευθύνεται κυρίως, γιατί είναι λίγο πιο πολύπλοκο, σε πιο μεσαίες, μικρές αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλειστικά το ΤΕΠΗΧ 2, το οποίο αντίστοιχα για το 40% του δανείου είναι εντελώς άτοκο. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά προγράμματα και γιατί το λέω αυτό? Στα γιατί οποία μια... κύριε Βασιλείου, το κρίσιμο ερώτημα εγώ θα επιμείνω και εσείς θα απαντήσετε φυσικά. Είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους ή, για να το πω όπως το λέει ο κόσμος, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη, πρέπει να έχεις ένα πολιτικό βίσμα, μπορεί να είναι ήδη μοιρασμένα? Τι απαντάτε σε αυτό? Ξεκάθαρα απαντάμε την πλευρά μας ότι δεν ισχύει αυτό. Θα σας πω γιατί. Εγώ δεν μιλάω πολιτικά, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το πακέτο βοηθειών έχει αποφασιστεί ότι θα χορηγηθεί μέσω των τραπεζών με κριτήρια τα οποία θα αποφασίσουν οι τράπεζες. Εμάς λοιπόν δουλειά μας είναι, και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί θεωρείται, και νομίζω σωστά, χωρίς να ευλογούμε στα γένια μας, ότι η τράπεζα είναι ο πιο αξιόπιστος φορέας για να αξιολογήσει μία επένδυση, και μάλιστα ο τρόπος που λειτουργεί, όπως είπαμε πριν, 40% του δανείου είναι άτοκο στο ΤΕΠΗΧ, το υπόλοιπο 60% όμως πρέπει να το χρηματοδοτήσει η τράπεζα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης
και ανθεκτικότητα στο τρόπο που λειτουργεί, είναι το 50% του δανείου το χορηγεί το ταμείο, το 50% το χορηγεί μια τράπεζα. Άρα λοιπόν, ποια είναι η φιλοσοφία αυτών των προγραμμάτων, ότι μια τράπεζα από τη στιγμή που θα αξιοποιήσει τους δικούς της πόρους για μια επένδυση, θα ακολουθήσει και ακολουθούμε προφανώς όλες τις διαδικασίες που ακολουθούμε για να αξιολογήσουμε την εκάστοτε επένδυση. Άρα λοιπόν, όχι απλά έχουν πρόσβαση όλοι, αλλά εμείς έχουμε το κάθε κίνητρο για όλο το πελατολόγιο μας να τους παρουσιάσουμε και να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, γιατί στο τέλος η δουλειά μας είναι να προσφέρουμε λύσεις στους πελάτες μας. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός εκεί πέρα έξω, δεν είναι μόνο δικοί μας πελάτες, άρα η τράπεζα η οποία θα πείσει τον πελάτη να κάνει μια επένδυση και μάλιστα την επένδυση να την κάνει 6,5 τουλάχιστον με χρήματα της τράπεζας, είναι αυτή η οποία θα κερδίσει. Για να είμαστε όμως και πάλι ειλικρινείς, η απάντηση είναι ξεκάθαρα, όλοι έχουν πρόσβαση. Εμείς δεν λειτουργούμε με κριτήρια φιλίας ή μέσου, αλλά με κριτήρια διαχρονικής σχέσης και κριτήρια αντικειμενικά. Όμως, μία επιχείρηση πρέπει να είναι υγιής επιχείρηση και το επενδυτικό πλάνο το οποίο θα μας φέρει θα πρέπει να είναι με τα κριτήρια τα τραπεζικά ένα βιώσιμο επενδυτικό πλάνο. Άρα, αφορά όλες μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υγιείς και έχουν βιώσιμο επενδυτικό πλάνο και μάλιστα βιαζόμαστε. Γιατί όσο πιο γρήγορα γίνουν αυτές οι επενδύσεις, τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη θα έρθει στην ελληνική οικονομία και αυτή την ανάπτυξη και τα ωφέλη θα την καρποθούμε όλοι. Μάλιστα. Κρίσιμο ερώτημα μου στέλνουν εδώ ακροατές επί τούτου και έχω πει ότι είναι ειδική παρένθεση στην εκπομπή σήμερα. Η συνομιλία μαζί σας με ρωτούν και τι γίνεται με εκείνες τις επιχειρήσεις που ήταν καλές επιχειρήσεις, καλοί πελάτες, αλλά οι συγκυρίες της πανδημίας, των lockdown, της ενεργειακής κρίσης, της επιτάχυνσης όλων αυτών από τον πόλεμο, με κάποιο τρόπο τις έχουν τσακίσει και έχουν σοβαρά προβλήματα. Αυτές θα μείνουν απ' έξω. Αυτές δεν θα έπρεπε με έναν τρόπο να στηριχτούν? Θα χάσουν το τρένο? Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιες επιχειρήσεις και το συγκεκριμένο case το οποίο μπορεί να απευθυνόμαστε. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε το κομμάτι της πανδημίας. Και μιας και μιλήσαμε για τουριστικό κλάδο. Οι εταιρείες και ο κλάδος, ο οποίος κατεξοχήν είχε πληγεί και το 20 αλλά και το 21 από την πανδημία, ήταν ο τουριστικός κλάδος. Πρώτον και κύριον, η πλειονότητα των επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο, και ως Eurobank ξέρετε ότι πήραμε πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες γι' αυτό, όχι απλά δεν έμειναν πίσω, αλλά στηρίχθηκαν και με μέτρα που πήραμε ως τράπεζες, αλλά και με πάρα πολλά μέτρα τα οποία πήρε η πολιτεία. Και ορθώς κάναμε, γιατί τι αποδεικνύεται, ότι με δέσμευση από όλες τις πλευρές και χωρίς να πανικοβάλλεται κάποιος, με αυτή τη στήριξη, γιατί ήταν κάτι παροδικό. Σήμερα μιλούσαμε πριν μαζί για το 2022, η οποία θα είναι η καλύτερη τουριστική χρονιά στην ιστορία της χώρας και οι εταιρείες θα έχουν ακόμα καλύτερα έσοδα και από το 2019, εφόσον συνεχιστεί αυτό το πολύ θετικό ξεκίνημα. Άρα λοιπόν, η πανδημία, νομίζω ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων ό,τι αρνητική επίδραση υπήρχε, σήμερα έχει καλυφθεί. Τώρα, στο θέμα των πληθωριστικών πιέσεων και το θέμα του ενεργειακού κόστους, και εκεί πέρα έχουμε λάβει μέτρα. Όλοι οι πελάτες μας, οι οποίοι, ξαναλέμε, είναι υγιείς, και γιατί και αυτό είναι κάτι παροδικό, και κεφάλαια κίνησης έχουμε δώσει. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν είναι οι ίδιες επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή, με αισιοδοξία, με κέφι, προχωράνε σε επενδυτικά πλάνα και φυσικά θα έχουν πρόσβαση. Αν μιλάμε όμως για εταιρείες οι οποίες από την προηγούμενη κρίση, την κρίση χρέους της χώρας, η οποία, να θυμίσω, ότι πια έχει περάσει μία δεκαετία, δεν τα κατάφεραν και συνεχίζουν και έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα και χρέη στον τηρεσία και. Η απάντηση, γιατί πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι ότι δεν περνάνε τα τραπεζικά κριτήρια. Άρα η απάντηση είναι
ότι κάποιες από αυτές θα μείνουν εκτός. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θέλω να πάω πριν κλείσουμε και σε δύο ευρύτερα ζητήματα. Θέλω να σας ρωτήσω στην Κρήτη, γιατί είναι ερώτημα αρκετών εδώ, εκτός από τον τουρισμό, με την εμπειρία πια που έχετε, mm-hmm. πού αλλού πιστεύετε ότι θα είχε ενδιαφέρον να στραφεί επιχειρηματικά η κοινότητα του νησιού? Κοιτάξτε να δείτε, ο τουρισμός προφανώς είναι αυαρχίδα, αλλά θα έλεγα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, θα ξεκινήσω πάλι από λίγο πιο μακρό ανάλυση, που βλέπουμε τεράστιο ενδιαφέρον και τεράστιες επενδύσεις συνολικά στη χώρα από εγχώριους αλλά και από ξένους επενδυτές. Άρα να δούμε και αυτό πώς δένει με την τοπική οικονομία και τις δυνατότητες της τοπικής οικονομίας. Οι κλάδοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν τεράστιο ενδιαφέρον είναι ο κλάδος ενέργειας, ο κλάδος των υποδομών, ο κλάδος του τουρισμού, ο κλάδος των εμπορικών ακινήτων, τα logistics και βεβαίως ο αγροτοδιατροφικός κλάδος. Άρα θα έλεγα ότι, και μάλλον θα συμφωνήσετε μαζί μου γιατί νομίζω γνωρίζετε καλύτερα την Κρήτη από ό,τι γνωρίζω εγώ, είναι σαν κάποιος να φωτογραφίζει την Κρήτη χωρίς να έχει γίνει λόγο Κρήτης. Άρα πάμε στο κομμάτι των υποδομών. Η Κρήτη χρειάζεται πάρα πολλές υποδομές και ήδη έχουν δρομολογηθεί πάρα πολύ μεγάλα έργα, με τα τρία πιο χαρακτηριστικά θα έλεγα, φυσικά την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και Κρήτης Πελοποννήσου, η Κρήτης Πελοποννήσου έχει ολοκληρωθεί, το αεροδρόμιο του Καστελίου. Ξέρετε, το αεροδρόμιο του Καστελίου είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο που γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι ένα μικρό αεροδρόμιο. Και το τρίτο έργο είναι φυσικά ο βόρειος άξονας της Κρήτης, ο οποίος όταν ολοκληρωθεί, και εγώ πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί στα επόμενα 5 χρόνια, θα είναι ο μεγαλύτερος ενιαίος αυτοκινητόδρομος σε χιλιόμετρα. Με συγχωρείτε, αλλά χτυπάει ένα συναγερμός, θα το λύσουμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα. Άρα ένα κομμάτι υποδομών. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της ενέργειας. Η Κρήτη έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί έχει περισσότερη ηλιοφάνεια από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδος και επίσης και έχει ανεμοδυναμικό, ειδικά στο κομμάτι της νοτίου Κρήτης. Τη ηλεκτρική διασύνδεση με την Αττική δίνει δυνατότητα όχι μόνο να πρασινίσει το νησί και να μην εξαρτάται ενεργειακά από τις τοπικές μονάδες, αλλά και από την άλλη δίνει δυνατότητα να παράγει ενέργεια και για το ίδιο το νησί, αλλά και να εξάγει εντός εισαγωγικών ενέργεια στο σύστημα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και από την υπόλοιπη Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Άρα σίγουρα εκεί πέρα και ενεργειακά δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα στην Κρήτη, άρα και πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις. Για το commercial real estate, πρώτον και όν υπάρχει το έργο στις Γούρνες, υπάρχει το οικόπεδο στην Ελκαρνασό, όταν δεν ξέρω τι πια θα είναι η σκέψη όταν θα μετεγκατασταθεί το αεροδρόμιο, τι θα γίνει με το υπέροχο οικόπεδο του υπάρχοντος αεροδρομίου. Άρα συμφωνείτε ότι είναι και θέμα εδώ των τοπικών παραγόντων, αρχών και κοινωνίας να καταθέσει ένα σχέδιο, Ξεκάθαρα. Πρώτον και εκείνον, νομίζω δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε επένδυση και οποιαδήποτε οικονομία και κοινωνία να πάει μπροστά αν οι διεθνείς τάσεις και οι τάσεις που υπάρχουν σε μια χώρα δεν είναι τάσεις τις οποίες συμμερίζεται, αγκαλιάζει και επιθυμεί να ακολουθήσει η τοπική επιχειρηματικότητα και η τοπική κοινωνία. Γιατί ωραίες είναι όλες αυτές οι τάσεις και είναι σημαντικό να τις συζητάμε και να τις αξιολογούμε, αλλά θα πρέπει να το επιθυμεί και η τοπική οικονομία και η τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Και τέλος, μιλήσαμε για αγροτοδιατροφικό τομέα. Τι να συζητήσουμε, η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τρόπος με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και ήδη πάρα πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται
και τοπικά αλλά πια με έντονες εξαγωγές εκτός Ελλάδος, είναι αρκετοί οι πελάτες μας. Και τέλος η Κρήτη νομίζω έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα και πρέπει να το αξιοποιήσει στο κομμάτι της ψηφιακής οικονομίας, γιατί έχει τοπική επιστημονική κοινότητα και υπάρχει και μια μεγάλη τάση διεθνώς των περίφημων digital nomads, των ψηφιακών νομάδων, όπου άνθρωποι πια, και αυτό έχει βοηθήσει επίσης η ιστορία του κορονοϊού, δουλεύουν απομακρυσμένα, και τι καλύτερα όταν έχεις υποδομές, αλλά να έχεις κατοικία να μείνεις, έχεις καλό σύστημα υγείας που η Κρήτη έχει εξαιρετικό σύστημα υγείας, έχεις πρόσβαση που θα έχει ακόμα καλύτερη και με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά έχουμε και το Διεθνές Αεροδρόμιο στα Χανιά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θέλανε, αν τους δοθεί ευκαιρία, γιατί να μην δουλεύουν από την Κρήτη που έχει καταπληκτικό καιρό και πάρα πολύ καλή διατροφή. Άρα νομίζω ότι η Κρήτη έχει τρομακτικές προοπτικές. Εμείς τις πιστεύουμε απόλυτα και γι' αυτό ένας από τους λόγους, γιατί με ρωτήσατε στην αρχή, είμαστε όλοι σύσσωμοι εδώ πέρα και γι' αυτό και εγώ προσωπικά έρχομαι αρκετά συχνά και το επόμενο διάστημα θα με βλέπετε ακόμα πιο συχνά. Θέλω πριν κλείσουμε, μένει ελάχιστος χρόνος, να έρθω σε ένα ευρύτερο θέμα που ξέρετε ότι απασχολεί όλες τις κοινωνίες, όλες τις κυβερνήσεις, όλες τις υπερεθνικές ενώσεις και οργανώσεις. Ακούστε, από την επικαιρότητα κιόλας δράτωμε. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κ. Λίντνερ, είπε σήμερα ότι έρχεται σοβαρή οικονομική κρίση που μπορεί να έχει διάρκεια 3 με 5 έτη. Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η Fed, πάει σε ραγδαία αύξηση των επιτοκίων. Το ίδιο φαίνεται ότι κάνουν και οι κεντρικές τράπεζες αλλού και στην Ευρώπη. Ο πληθωρισμός δεν είναι αντεπόρτας και δεν είναι και ενιαίος στις χώρες της Ευρωζώνης. Έχει διαφορετική τάση, για παράδειγμα, στη Γερμανία από ότι στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία. Όλα αυτά, τι κλίμα κατά τη γνώμη σας διαμορφών, διότι πέφτει και η αγοραστική δύναμη και αν αποκτήσει και μόνιμα χαρακτηριστικά και γίνει στάσιμο πληθωρισμός, παρότι οι τράπεζες γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι ανεβάζουν τα επιτόκια για να ρίξουν τον πληθωρισμό, αλλά εδώ ο πληθωρισμός δεν φαίνεται να είναι νομισματικός. Έχει σχέση με τη ζήτηση και την προσφορά. Θα πιάσει και αν δεν πιάσει, πού οδηγούμαστε? Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και εξαιρετική ανάλυση η οποία κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας και δεν προσπαθώ να αποφύγω την ερώτηση. Πραγματικά να προβλέψουμε αυτή η κρίση και την διάρκεια και την ένταση την οποία θα έχει. Ξεκάθαρα, αν επιβεβαιωθεί οι συγκεκριμένες προβλέψεις και μιλάμε για κρίση πενταετίας και ύφεση πενταετίας, τότε φυσικά θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Τόσο μεγάλες κρίσεις σε διάρκεια και αν υπάρχει και ένταση, σίγουρα δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Αν η κρίση είναι πιο παροδική, τότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το ένα να είμαστε σχετικά αισιόδοξοι. Δεν εννοώ να μην βλέπουμε τα προβλήματα, δεν εννοώ να είμαστε σε παραγρύπνηση. Πιστέψτε με, είμαστε όλοι σε παραγρύπνηση και δεν εννοώ, όταν λέω όλοι, δεν εννοώ οι τράπεζες, εννοώ οι τράπεζες, οι πελάτες μας. Ξέρετε, αυτά είναι που συζητάμε στις συζητήσεις μας και παίρνουν το μεγαλύτερο χρόνο της μεταξύ μας συζήτησης. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να επενδύουμε εκεί που υπάρχει προοπτική για το μέλλον και μακροπρόθεσμα, από την άλλη όμως να φροντίζουμε να έχουμε και αποθέματα, όπως αυτά ορίζονται και υπάρχουν πολλοί τρόποι να ορίζεις τα αποθέματα, έτσι ώστε να αντέξεις μια κρίση η οποία θα έχει μια λογική διάρκεια, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι κρίσεις γεννάνε και πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και εμάς η φιλοσοφία μας σαν τράπεζα είναι πάρα πολύ απλή. Με τους πελάτες μας, με τους οποίους τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, έχουν την εμπειρία και έχουν αποδείξει ότι τις κρίσεις τις ξεπερνάνε και με τη βοήθεια τη δικιά μας και με τη δικιά τους, δεν πρέπει να νοικοβάλλεσαι. Πρέπει να υπάρχει δέσμευση και από τις δύο πλευρές
Γιατί οι κρίσεις, και νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό μαζί μου, όσο και δύσκολες, όσο και βαθιές να είναι, ξεπερνιούνται αργά ή γρήγορα. Και όσοι έχει δέσμευση, και όσοι έχουν δέσμευση και συνεργάζονται αποτελεσματικά στην κρίση, βγαίνουν συνήθως πιο δυνατοί στο τέλος και μεγαλώνουν μέσα από τις κρίσεις, γιατί γεννιούνται ευκαιρίες. Άρα είμαστε σε επαγρύπνηση, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε μακροπρόθεσμα εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει προοπτική. Και εμείς πιστεύουμε ότι και συνολικά στη χώρα και στην Κρήτη η προοπτική είναι σημαντική. Κύριε Βασίλειο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο και καλή συνέχεια στην περιοδία στην Κρήτη, βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλή σας μέρα.